Μήπως υπερβάλλουμε, είναι έτσι το θέμα. Δεν υπερβάλλουμε καθόλου, Γιώργο. Έγινε και αυτό. Απαγωγή μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Και να πάρουμε το κουβάρι από την αρχή να το ξετυλίγουμε. Αρχές λοιπόν Μαΐου, 3 Μαΐου, είχαμε τη μεγάλη εξέγερση εδώ στο σοφρονιστικό. Τότε μεταξύ Αλβανών, Πακιστανών που είχαμε και 2 νεκρούς. Με 2 νεκρούς και 18 τραυματίες. Όπως αποδείχθηκε, Γιώργο, μετά από έρευνα της δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής. Και με αφορμή, Γιώργο, τις καταγγελίες των συγγενών του Πακιστανού, του απαχθέντε των εισαγωγικών. Στις βρετανικές αστυνομικές. Δηλαδή αυτόν τον επήρανε, ρε παιδί μου, μισό λεπτό ρε κάτι, γιατί άστο ιστορικό, τώρα το ιστορικό το είπαμε. Λέει τον επήρανε εκεί που ήταν αυτός και έτρωγε και τον βουτήξανε και τον πήγανε και τον κλείσανε σε ένα κελί. Κάπως έτσι φαντάσου, Γιώργο, μάθανε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε συγγενείς με οικονομική επιφάνεια στην Βρετανία. Τον πήραν στο δικό τους χώρο, τον ελεγχόμενο δικό τους χώρο. Καλό δεν πήρανε χαμπάρι ότι από τον άλλο χώρο, από το κελί, έλειπε ένας Πακιστανός. Πόσες ημέρες τον κρατήσανε στο άλλο κελί. Την ίδια μέρα έγιναν όλα αυτά. Όχι, είναι πόσες μέρες τον κρατήσανε, λέει η Ντόρα. Δεν τον κρατήσανε πολλές μέρες. Αυτό έγινε και στην Ελλάδα. Όσες και να τον κρατήσανε, δεν γίνεται προσκλητήριο. Καταμέτρηση δεν γίνεται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων, τον κύριο Οικονομάκη. Κύριε Οικονομάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεδεατές σας. Όντως έγινε έτσι όπως το λέμε ή εμείς υπερβάλλουμε τώρα? Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς και με την έρευνα που διεξήχθη από την αστυνομία, πράγματι για μερικές ώρες κρατήθηκε ο συγκεκριμένος κρατούμενος υπό την απειλή βίας. Μάλιστα, αν αυτό συμβεί σήμερα, επειδή υπάρχει και μια διαμαρτυρία των κρατουμένων σε σχέση με το νομοσχέδιο και τη διαδικασία, αυτό μπορεί να κρατήσει πολλές περισσότερες ώρες. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει από τις 7 και 4 που ανοίγει το κατάστημα μέχρι τις 9 το βράδυ. Αυτοί δηλαδή τώρα κύριε Οικονομάκη τον επήρανε, τον είχαν σε ένα κελί, ναι. Ποιος ξέρει τι τράβηξε τώρα αυτός. Και του δώσανε τηλέφωνο και του λένε πάρε τους συγγενείς στο Πακιστάν. Και αυτός πήρε τηλέφωνο τους Πακιστανούς συγγενείς του και έλεγε δώστε τα λίτρα για να με αφήσουν ελεύθερο. Τι ελεύθερο δηλαδή? Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ακριβώς έτσι. Πάντως είναι σενάριο για αστυνομική δεν ταινία. Κύριε Παπαδάκη, βέβαια καταλαβαίνω τα προβλήματα που αυτό. Έχετε, την έλλειψη του προσωπικού. Τα γνωρίζουμε όλα κύριε αυτά τα Παπαδάκη, πράγματα. Να σας υπενθυμίσω. Τον υπερπληθυσμό. Κύριε Παπαδάκη, να σας υπενθυμίσω ότι είναι ο δεύτερος πρωθυπουργός. Έχουμε δημόσια δήλωση του κυρίου Τσίπρα, η οποία λέει ότι ο Κορυδαλλός και οι φυλακές είναι εκτός ελέγχου. Είναι αφού είστε υπεράριθμοι. Δεν είναι, αφού σου λέει ότι είναι εκτός ελέγχου. Αφού δεν υπάρχει σοφρονιστική υπάλληλη να λέει, δεν είναι, γίνεται μέσα. Σου λέει είναι εκτός ελέγχου, μια κουβέντα τα είπε όλα. Εκτός ελέγχου, άρα πολλά μπορεί να γίνουν. Πολλά περισσότερα από αυτά που μαθαίνετε και βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Είναι αλήθεια ότι παραγγέλνουν, κύριε Οικονομάκη, με delivery φαγητό και έρχεται μέσα? Πίτσα. Αυτό επιτρέπεται, δηλαδή από τον κανονισμό? Δεν σας άκουσα. Λέω, επιτρέπεται να παραγγείλει κάποιος να έχει delivery και να επιφέρει δύο πίτσες και τέσσερις μπύρες? Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Απαγορεύεται από το σοφρονιστικό κώδικα, κύριε Παπαδάκη. Γίνεται όμως στις φυλακές? Δεν το γνωρίζω. Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες ξέρουν κάτι σχετικό. Μπορεί να διερευνηθεί. Αλλά εδώ να μου πείτε, εδώ που κρατάγανε τον άλλο όμηρο και ζητάγανε λεφτά. Στην πίτσα θα κολλήσουνε. Να μου πείτε και το ωραίο ήταν ότι τον επέρνανε. Και στη δικαστική φυλακή Κορυδαλλού μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, οποιαδήποτε ώρα. Και κανένας δεν δίνει σημασία. Κανένας. Ακόμα και αυτό που ακούγεται ότι αν κάποιος έχει νοσταλγήσει μια γυναικεία συντροφιά, μπορεί να έχει και γυναικεία συντροφιά στο κελί. Όχι αυτό πράγμα. Όχι, αυτό είναι ακρότητα. Όχι, αυτό δεν αληθεύει, κύριε Παπαδάκη. Για να ξέρω τι μου γίνεται αύριο, άνθρωποι είμαστε, αύριο μεθαύριο, να ξέρω και τα δικαιώματά μου και. Τι να πω για να χαλαρώσουμε, εσείς έχετε τον πόνο σας βέβαια, αλλά είναι πραγματικά τρελό. Όχι μόνο τον πόνο μας, κύριε Παπαδάκη, εμείς απορούμε και με όλες τις διακομματικές επιτροπές που εδώ και 3-4 χρόνια έρχονται, ξανάρχονται ως επισκέπτες στον Κορυδαλλό και δυστυχώς τα προβλήματά μας δεν μπορεί να μας τα λύσει κανένας. Φυσικά μιλάμε ότι ονειρεύονται οι άνθρωποι αν πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει σοφρονιστικό σύστημα χωρίς σοφρονιστικούς υπαλλήλους ή σύστημα κράτησης χωρίς φύλακες. Αυτό που λέτε είναι κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Κύριε Οικονομάκη, σας ευχαριστούμε. Κάτι άλλο? Αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδάκη, μάλιστα, 2 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Και μόνο αυτό. Μετά και την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών, τα στελέχη του Υπουργείου ανακάλυψαν μια νέα δεξαμενή απορρόφησης υπαλλήλων. Όχι μόνο έχουμε λειψανδρία στις αντρικές φυλακές, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και φύλλα πορείας για γυναίκες εργαζόμενες που εργαζόντουσαν στην πρώην δημοτική αστυνομία.
ξυλώνουν κατά κυριολεξία τώρα και τις γυναικείες φυλακές. Εμείς τις επόμενες μέρες θα προβούμε σε προειδοποιητικές τάσεις. Κύριε Κορομάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κάτι να μου σας αφήνουμε και σένα. Βγες έξω, μην έξω, γιατί μετά από αυτά που ακούς μέσα καταλαβαίνεις τι πρόκειται να γίνει. Φεύγουμε, έχουμε φύγει από τον Κορυδαλό. Φύγαμε από τον Κορυδαλό. Έτσι, να παρουσιάσουμε λοιπόν τους καλεσμένους. Φύγαμε, είναι επικίνδυνο τόση ώρα να είμαστε εκεί. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Σαμιράς, ο βουλευτής.